Καμία καθυστέρηση στην καταβολή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος δεν υπάρχει, λέει η Υπουργός Εργασίας. Σε παρέμβασή της στην εκπομπή του Μέγκα Ενημέρωση Τώρα, η Ζέτα Εμιλιανίδου ξεκαθάρισε πως όλοι όσοι δεν έλαβαν ακόμη το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι αυτοί που οι καταθέσεις τους ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε έχουν διαφοροποιηθεί και δεν πληρούν πλέον τις διατάξεις της νομοθεσίας. Αυτοί οι έλεγχοι γίνονται κάθε μήνα ή κάθε δύο μήνες ή κάθε τρεις μήνες. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, είναι ξεκάθαρο και δεν νομίζω ότι κάποιος έχει αίσθηση ότι δεν μπορεί πλέον κάποιος να είναι δικαιούχος του ΕΕΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η αποκοπή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος αφορά περίπου 500 περιπτώσεις, έστω και αν το επιπλέον ποσό αφορά 50 ή 100 ευρώ και προέρχεται από έμβασμα τόκου. Επιπλέον ποσών, πέρα των 5.000 ευρώ που είναι το όριο καταθέσεων ανά άτομο, συνεπάγεται με διακοπή του βοηθήματος. Όλες οι διαδικασίες έχουν γίνει, εφαρμόζονται ήδη 2 χρόνια. Είναι 52.000 πρόσωπα που είναι αυτή τη στιγμή δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και έχουν βοηθηθεί σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο πάρα πολλές οικογένειες και πρόσωπα τα οποία είχαν ανάγκη. Οι αντιδράσεις πάντως εξακολουθούν να υφίστανται τόσο από κόσμο που υποστηρίζει πως εξακολουθεί να είναι δικαιούχος, όσο και από βουλευτές οι οποίοι υποστηρίζουν πως οι διαδικασίες χρήζουν βελτίωσης. Από την πλευρά της, η Υπουργός Εργασίας επιμένει πως στο σύστημα υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες για να μην υπάρχει εκμετάλλευση. Για νεκροτόμους.